το ποιματικό προσέχουμε για να μπορεί και να οργανώνεται αλλά και να επιτελείται καλώς, χρειάζεται και καλούς διοικητικούς θεσμούς, πρόσωπα τα οποία βοηθούν από πολλές πλευρές διοικητικά τους χώρους της Εκκλησίας. Έτσι σήμερα επιλέξαμε τον Θεοφιλέστατο ψηφισμένο αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, τον πατέρα Θεοφιλάρη, σεμνόν κληρικό, δημιουργικό, με ευρύ περιεχόμενο, με πολλές δυνατότητες και ικανότητες. Έτσι λοιπόν σήμερα η Ιεραρχία μας, η Εκκλησία μας, θα ήθελε και να τον τιμήσει και να τον βοηθήσει στην περαιτέρω πορεία του. Τον επέλεξε λοιπόν βοηθό επίσκοπο με τον τίτλο της παλαιάς «Πάλε ποτέ λαμψάσεις επισκοπής ωραιών ευβίας από όπου και κατάγεται». Να ευχηθούμε λοιπόν η διακονία του να είναι πολύπλευρη αλλά και πολύ σοφή. Έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός. Ευχόμαστε όλοι μας, η καρδιά μας, να είναι, να γίνεται κάθε μέρα περισσότερο και γρήγορα. Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, με αισθήματα βαθυτά του σεβασμού απευθύνομαι στα τίμια πρόσωπά σας την ιερά αυτή ώρα. Και σας ευχαριστώ θερμότατα για την διατεστημίου ψήφου σας εκλογή της ελαχιστότητός μου στη θέση του Βοηθού Επισκόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Με ταπεινό φρόνημα αποδέχομαι την εκλογή και παρακαλώ όλους σας να έχουν την διαβίου στήριξη, την προσευχή και την αγάπη σας, τα οποία υπόσχομαι ότι θα αγωνίζομαι να ανταποδίδω. Ευχαριστώ ιδιαίτερο σας, Μακαριότατε, διότι με προκρίνατε και με προτείνατε ως βοηθό επίσκοπό σας και παρακαλώ να έχω πάντοτε ως πολύτιμο εφόδιο την ευχή σας, την τόσο στηρικτική. Ευλογείτε. Θεοφιλέστατε, η χρόνια του Θεού ευδόκησε ώστε πολλές φορές να διασταυρωθούμε στον δρόμο της διακονίας της Εκκλησίας μας. Επί πολλά χρόνια διατελέσατε πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Τυχών και Λεβαδίας και δόθηκε έτσι ευκαιρία να δω και τον τρόπο εργασίας σας, τη διάθεση της εργασίας σας, να δω πόσο ωφέλιμος υπήρξατε από όπου περάσατε. Έτσι λοιπόν με πρότασή μου σήμερα, βλέποντας και τις σχετικές ανάγκες της Ιεράς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρότεινα μας στην ιεραρχία μας, στα μέλη της ιεραρχίας μας και σε επέλεξα μου βοηθό για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον ιστορικό όνομα της πάλι ποτέ διελαμψάς της Επισκοπής Ρωμών. Επομένως και πάλι θα συνεργαστούμε σε έργα διακονίας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και έχουμε αυτή η συνεργασία μας να είναι ευλογημένη. Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεπτέ προκαθήμενε της Εκκλησίας της Ελλάδος και σεπτή ιεραρχία και μέλη του σώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευγνωμόνως ευχαριστών πάντα σε εμάς, ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας τον Μακαριότατο Ημενάρχη μας και Γέροντά μου, ο οποίος με τίμησε ξεχωριστά δύο φορές στην ζωή μου, την πρώτη φορά για τις αναθέσεις της πρωτοσυγγυλίας στην Ιερά Μητρόπολη που διεπίμανε
εξής και εξελέγει Αρχιεπίσκοπος και δεύτερον όταν το 2008 ανυψώθη εις τον θρόνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πρόεδρος της Ιεραρχίας μου έδωσε την ιδιαίτερη ευλογία να αναλάβω το γραφείο αρχείου της Ιεράς Ενώδου, το τρέχοντος αρχείου, μία θέση ιδιαίτερα εμπιστευτική και βαθιάς ευθύνης. Αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη εις των σεπτών πρόσωπων, καθώς και σε όλα τα μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και υποχρεωτικός αυτή την ώρα και καθηκόντος ενθυμούμε τον μακαριστό γεροντά μου και χειροποίησαντά με στους δύο βαθμούς της Ιεροσύνης Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κυρό Τιμόθεο Μανθεάκη καθώς και τον μακαριστό γέροντά σας Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας κυρό Νικόδημο Γρεκό εις την Ιερά Μονήνο που εφησύχαζε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, προσωπικώς τον υπηρέτησα και για τελευταία φορά τον μετέλαβα των αχράντων μυστηρίων προκειμένου να ανοίξει για αυτόν ο ουρανός στο ταξίδι της αιωνιότητος. Υπόσχομαι και διαβεβαιώ την ολόθυμη αναφοσίωσή μου εις το πρόσωπό σας και ασφαλώς εις την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών που μου δίνεται αυτή τη μεγάλη τιμή να υπηρετήσω και να διακονήσω υπό τους πόδας ημών ως ελάχιστος επίσκοπος της κεντρικής και πρώτης επαρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και ζητώ την ευχή σας και την αγάπη σας καθώς και ευγνωμόνως την στήριξη και τη βοήθεια των σεπτών μελών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προσκυνώ. Άρα, 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 άρα.